Η ζωή σου είναι ένας δρόμος. Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα που ξεκινάς παίρνοντας μαζί σου όσα χώρεσαν στο μυαλό και στην καρδιά σου. Όσα γέννησαν οι αγωνίες και οι συγκρούσεις σου και όσα γνώρισες ψάχνοντας για απαντήσεις στη σοφία των αιώνων και στις συγκινήσεις των στιγμών. Η γνώση θα είναι ο οδηγός σου σε αυτό το ταξίδι. Η καθαρή γνώση που γεννιέται από την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και το ήθος. Αυτή που αλλάζει τον κόσμο και κάνει καλύτερους τους ανθρώπους. Αναγνώρισε την. Κατάκτησε την. Σημάδεψε την με το δικό σου όνειρο. Εδώ. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στη Laureant, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό του κόσμου και είναι ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης. Η ρυθμή ανάπτυξής του είναι εντυπωσιακή, το ίδιο και οι αμέτρητες ακαδημαϊκές και επιστημονικές του διακρίσεις. Τον Ιούνιο του 2015, ο Διεθνής Οργανισμός Αξιολόγησης QS Top Universities τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ίδια κατηγορία με τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, αξιολογώντας το με το υψηλότερο δείκτη 5 αστέρων στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της διεθνοποίησης, της κοινωνικής ευθύνης και της πληρότητας. Στα αμφιθέατρα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν εκφράσει τις απόψεις τους προσωπικότητες με παγκόσμιο κύρος. Στις έδρες του διδάσκουν ακαδημαϊκοί από την ελίτ της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Ενώ στις εγκαταστάσεις του, η Microsoft επέλεξε να δημιουργήσει το μοναδικό Microsoft Innovation Center στην Κύπρο. Ένα από τα 100 που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια διεθνής πρωτοπόρα ακαδημαϊκή κοινότητα. Εδώ είναι ήδη ορατή η επόμενη εποχή της γνώσης. Μια εποχή στην οποία όλα είναι στη διάθεση της εκπαίδευσης. Και ο άνθρωπος και οι πανανθρώπινες αξίες είναι το μέτρο του παντός. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε φοιτητής είναι μια και μοναδική προσωπικότητα. Κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να αναδειχθεί το ταλέντο και να γίνουν οι ικανότητες του ενός η αρχή μιας αλυσίδας προόδου για αυτούς που θα ακολουθήσουν. Κάνεις μετά. Μετά θα ζήσω το όνειρό μου, λες. Γιατί ξέρεις ότι εδώ υπάρχουν αυτοί που θα σε στηρίξουν, αυτοί που θα σε καθοδηγήσουν και θα σε βοηθήσουν να το πετύχεις. Οι άνθρωποι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από την πρώτη στιγμή εργάστηκαν με μεθοδικότητα και επιμονή για να είσαι εσύ αυτός που θα έχει το κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα όταν θα βγεις στη ζωή. Ζήσε το όνειρό σου λοιπόν. Βγες εκεί έξω και κάνε το πραγματικότητα. Θα έχεις τη δύναμη γι' αυτό. Θα έχεις τη γνώση που μόνο η Laureant και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να σου δώσουν.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν, οι βαθμολογίες δόθηκαν. Κάποιοι χάρηκαν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο και κάποιοι πικράθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, είναι η ώρα που οι υποψήφοι, με την αρρωγή των οικογενειών τους, αποφασίζουν τι θα πράξουν όσον αφορά το μέλλον τους. Γι' αυτό το μέλλον θα μιλήσουμε με τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστα Γουλιάμου. Χαίρετε, κύριε Γουλιάμου. Καλησπέρα σας. Κύριε Γουλιάμου, γιατί Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου? Δηλαδή, γιατί κάποιος Έλληνας που θέλει να σπουδάσει να επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου? Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, θα λέγα ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο είναι ένας οργανισμός αριστείας, καινοτομίας και πρωτοπορίας. Και είναι αριστείας, καινοτομίας και πρωτοπορίας και στα προγράμματα σπουδών και στις υποδομές και στις υπηρεσίες. Και κάτι άλλο. Πέρα από τη γνώση που προσφέρει, που είναι υψηλής ποιότητας και family μεγάλων και ιστορικών πανεπιστημίων της Ευρώπης ή και της Βόρειας Αμερικής, έχει και κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό. Και αναφέρομαι ειδικά στο θέμα της εργασίας. Οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται και αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 6 μήνες αφότου έχει αποφοιτήσει ο δικός μας φοιτητής, έχει βρει εργασία. Κύριε 79, σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον. Σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον. Είτε είναι Κύπρος είτε είναι Ευρώπη. Μιλάμε για 78% των αποφύτων μας και είναι από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πανεπιστήμιο σε όλη τη χώρα. Σε όλη την Ευρώπη, συγγνώμη, και όχι μόνο στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αποδίδουμε ειδική βαρύτητα και ιδιαίτερη σχέση στο όχι μόνο τι γνώσεις θα πάρουν οι φοιτητές μας, αλλά ακριβώς και τι δεξιότητες. Παράλληλα δε, φροντίζουμε και έχουμε θωρακίσει υπηρεσίες με ειδικά γραφεία, τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εκολάπτουν και να εμπεδώνουν αυτήν ακριβώς την κατάσταση που σας είπα προηγουμένως. Μα λόγια είστε σε μια διαρκή επαφή με την αγορά εργασίας και με τις ανάγκες που ακριβώς και οι φοιτητές μας, και έχουμε μια πολύ στενή σχέση. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος οργανισμός πανεπιστημίων του κόσμου, η Laureate. Και η Laureate έχει πανεπιστήμια και σχέσεις με την αγορά εργασίας και σε 5 υπήρους. Αλήθεια, κύριε Γουλιάμο, η υπαγωγή σας σε αυτόν τον μεγάλο παγκόσμιο οργανισμό, τη Laureate, υπήρξε καθοριστική για την... Σαφέστατα υπήρξε καθοριστική, όχι μόνο για μας. Σας έδωσε τι τεχνογνωσία, τι... Μας έδωσε ακριβώς τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την τεχνογνωσία. Δύο πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί σήμερα, ξέρετε, οι απόφοιτοι είναι κατά χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Επομένως, η μεγάλη μάχη γίνεται αμέσως μετά το πανεπιστήμιο. Κατά συνέπεια, ένας φοιτητής πρέπει να θωρακίζεται πρώτα απ' όλα με υψηλή ποιότητα σπουδών και κατά δεύτερο λόγο με τα κατάλληλα εκείνα, με τις κατάλληλες εκείνες δεξιότητες που μπορεί να απορροφηθεί άμεσα από την λεγόμενη αγορά εργασίας. Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εμάς επέλεξε η Microsoft κάτω στην Κύπρο για να στήσει, συγκροτήσει το Microsoft Innovation Center, δηλαδή το κέντρο καινοτομίας της Microsoft. Επέλεξε από όλα τα πανεπιστήμια μόνο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και είναι ένα από τα 110 που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Έρχονται λοιπόν σε επαφή οι φοιτητές μας μαζί με τους καθηγητές τους, με τη βιομηχανία, με τη δημόσια διοίκηση, με την τοπική αυτοδιοίκηση και μπορούν και δουλεύουν καινούργιες εργασίες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας του Microsoft Innovation Center έχουν ξεπηδήσει 120 νεοφυείς επιχειρήσεις. Πρωτόγνωρο, όχι μόνο για τα κυπριακά δεδομένα. Με αλλογή και ως θερμοκοιτήτων επιχειρήσεων. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Γουλιάμου, νομίζω ότι αναφέρατε έτσι ακριβώς και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιήσετε, αλλά ποιοι είναι κυρίως οι τομείς, δηλαδή ποια επιστημονικά αντικείμενα εσείς διαθέτετε στους φοιτητές σας? Όπως όλα τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο έχουμε μια, θα έλεγα, πλήρη προσφορά προγραμμάτων σπουδών, όμως θα έλεγα
Ως μεγάλη μας δύναμη είναι οι επιστήμες υγείας, η ιατρική σχολή, η οδοντιατρική που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη, φαρμακευτική, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, διαιτολογία, δηλαδή όλος ο μηχανισμός, να το πω έτσι, των επιστημών υγείας. Παράλληλα, είμαστε πολύ δυνατοί στο θέμα που λέγεται computer science, έτσι, σε ό,τι έχει σχέση με την ηλεκτρονική μηχανική. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι εκεί είναι και το Microsoft Innovation Center, αλλά το Microsoft Innovation Center μπορεί και διασυνδέει όλες τις επιστήμες με έναν τρόπο διεπιστημονικό. Πάρα πολύ δυνατοί είμαστε στον τομέα της νομικής. Είμαστε, θα έλεγα, κατά έναν τρόπο η τέταρτη νομική σχολή. Τρεις υπάρχουν στην Ελλάδα, έτσι, και η τέταρτη στην Κύπρο. Σε αυτήν δίδαξε για ένα διάστημα και είναι και επίτιμος διδάκτορας ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, και στον τομέα της λογιστικής και στον τομέα ακόμα και της επικοινωνίας, έχουμε άμεση σχέση και οι φοιτητές μας έρχονται και κάνουν internship εδώ στην Ελλάδα στο Star Channel. Εκεί διδάσκει ο κύριος Ρουσόπουλος, συνάδελφός σας, εκλεκτός συνάδελφός σας. Στη ΔΕΗ ιατρική, για να επανέλθω, επειδή εκεί είναι μια μεγάλη δύναμη που έχουμε στις επιστήμες υγείας, θέλω να σας πω ότι είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο σε όλο τον Ελληνισμό και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που έχουμε στο διδακτικό προσωπικό δύο κατόχους του βραβείου Νόμπελ. Αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο το γεγονός αυτό δείχνει ακριβώς το υψηλό επίπεδο σπουδών που έχουμε εκεί κάτω στην Κύπρο, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός επίσης ότι το QSTAR, Top Universities, που κάνει την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, είναι ένας από τους πιο έγκριτους οργανισμούς στον κόσμο, διεθνής οργανισμός, μας έχει δώσει 5 αστέρια στην διδασκαλία, 5 αστέρια στις υποδομές του πανεπιστημίου, στην κοινωνική ευθύνη που έχουμε, γιατί είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προέρχεται από την κοινωνία και προς την κοινωνία κατευθύνεται, μας έχει δώσει 5 αστέρια. 5 αστέρια, για παράδειγμα, έχει πάρει και το Πανεπιστήμιο στην διδασκαλία του Cambridge. 5 έχουμε και εμείς. Είμαστε Cambridge, όχι, δεν λέω ότι είμαστε Cambridge, προς Θεού, αλλά βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλούς στόχους και πλέον όλοι μας συγκρίνουν με μεγάλα και ιστορικά πανεπιστήμια. Κύριε Βουλιάμου, συζητώντας μαζί σας τώρα, σκέφτηκα ότι και μιλώντας για τα επιστημονικά ιδρύματα του ελληνισμού, όπως είπατε, σκεφτόμουν ότι δεκαετίες πριν οι Κύπροι ήταν που έρχονταν για σπουδές στην Ελλάδα κατά κύματα. Τα τελευταία χρόνια είναι πολλοί οι φοιτητές από την Ελλάδα που κατευθύνονται στην Κύπρο. Εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Εύστοχη η παρατήρησή σας και το ερώτημά σας. Όντως έτσι είναι. Η Κύπρος έχει τα τελευταία 10 τόσα χρόνια κάνει μια ποιοτική στροφή προς την ανώτατη εκπαίδευση. Έχει επενδύσει. Έχει επενδύσει ακριβώς όλες οι κυβερνήσεις. Είτε της αριστεράς, είτε της δεξιάς, είτε του κέντρου, είτε οι σοσιαλιστές. Όλοι μαζί έχουν συνενέσει και συμφωνήσει έτσι ώστε ακριβώς έτσι να γίνει η Κύπρος περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό έχει δώσει μια όθηση στην Κύπρο, καθότι η πολιτεία μας αντιλαμβάνεται την γνώση ως επένδυση, ως ανάπτυξη. Είναι αναπτυξιακός στόχος η παιδεία, η εκπαίδευση και η έρευνα. Και αυτό κάνει και έχει λαμπρά αποτελέσματα. Αρκεί να σας πω ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή κατέχει παγκοσμίως την πρώτη θέση στην τεχνολογία και στις επιστήμες. Είναι μια ένδειξη, αν όχι απόδειξη, του γεγονότος του πόσο καλά πηγαίνει η Κύπρος. Μπορεί αυτή τη στιγμή η Κύπρος να ανταγωνιστεί πολύ σοβαρές στο παρελθόν και σήμερα ακόμα χώρες που προσφέρουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, όπως είναι οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Επομένως, θα έλεγα, εμείς κάτω έχουμε ακριβώς όλα τα συστατικά εκείνα
που ένας φοιτητής μπορεί να επιλέξει την Κύπρο για να έρθει. Κυρίως δε όταν επιλέγει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει και ένα πλεονέκτημα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εναντί οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, καθότι όπως σας είπα το πανεπιστήμιο μας και πρωταγωνιστεί και καινοτομεί με όλα αυτά τα που σας έχω αναφέρει. Έχει δηλαδή συγκριτικά πλεονεκτήματα και το μεγαλύτερο. Φοιτητική ζωή δεν έχει όμως. Έχει, πώς δεν έχει. Έχει και δηλαδή, φοιτητική ζωή. Και φοιτητική ζωή έχει. Έχει, είναι οργανωμένο το πανεπιστήμιο. Η ίδια η χώρα το προσφέρει άλλωστε, αλλά ιδιαίτερα το πανεπιστήμιο έχει ειδικές υπηρεσίες που άνετα ένας φοιτητής, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα που έχει, να ενσωματωθεί σε αυτές τις ομάδες και να καλλιεργήσει ό,τι έχει κατά νου. Ιδιαίτερα αποδίδει μεγάλη σημασία στον τομέα του πολιτισμού. Τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχει ο πολιτιστικός μήνας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο. Αρχίζει να σας αναφέρω ότι τα περασμένα χρόνια ήταν αφιερωμένα στον Μάνο Χατζηδάκη, στον Γιώργο Σεφέρη, στον Γιάννη Ρίτσο. Φέτος είναι ο πολιτιστικός μήνας αφιερωμένος στον Μίκη Θοδωράκη. Και μάλιστα πριν από 1,5 περίπου μήνα το Πανεπιστήμιο τον αναγόρευσε και επίτιμο διδάκτορα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Κύριε Γουλιάμο, ολοκληρώνοντας, η εκπαίδευση είναι και επένδυση. Επενδύει κανείς τη γνώση. Βεβαίως. Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι ή δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα εξίσου να επενδύσουν στη γνώση. Είναι ακριβή υπόθεση η φοίτηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου? Δεν νομίζω ότι είναι ακριβή, αν κανείς τη συγκρίνει με κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αγγλία που λέμε. Είναι κατά πολύ φθηνότερη από ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κυρίως όμως εκείνο που πρέπει να έχει κατά νου κάποιος, είτε γονιός είτε φοιτητής, είναι το αντισταθμιστικό όφελος. Δηλαδή, θέλεις ένα ισχυρό, αξιόπιστο πτυχίο, όχι ένα οποιοδήποτε πτυχίο, και βέβαια ένα πτυχίο το οποίο να σου ανοίγει δρόμο, ένα είδος διαβατηρίου αν θέλετε, στην αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει και τα δύο. Γι' αυτό και το υψηλό ποσοστό απορρόφησης των αποφύτων τους 6 μήνες φτάνει το ύψος, το ποσοστό του 78%. Από τα υψηλότερα στην Ευρώπη θα λέγα. Κύριε Γουλιάμου, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.